αλλά θα ξεκινήσουμε και με τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Καλαμάτα. Το εκλογικό του κέντρο εγκαινιάζει αυτή την ώρα ο Δημήτρης Πτωχός. Είναι εκεί η Γεωργία Αναγνωστοπούλου. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα, Θέμη. Όπως μπορείτε να δείτε, μόλις ξεκίνησαν τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του υποψηφίου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, του Δημήτρη Πτωχού, ενός νέου ανθρώπου με εμπειρία και γνώση και στα ζητήματα της διοίκησης, αλλά εκείνου ο οποίος πρεσβεύει την ανανέωση, και γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε και πάρα πολύ κόσμο απόψε εδώ. Έχει κλείσει ο δρόμος του σιδηροδρομικού σταθμού στο ύψος του εκλογικού κέντρου. Να πούμε ότι βρίσκεται ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας, ο Αντώνης Σαμαράς. Πάρα πολλοί κόσμος και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεργίου, ο οποίος περιμένουμε σε λίγο μαζί με τους βουλευτές του νομού. Στελέχη σε κεντρικό επίπεδο αλλά και τοπικό, υποψηφίους και απλούς πολίτες. Να ακούσουμε τι θα αναφέρουν, όπως και ο υποψήφιος Περιφερειάρχης, ο οποίος έχει δώσει το δικό του στίγμα όλο αυτό το διάστημα σε ήπιους τόνους, σηκώνοντας τα μανίκια και δεσμευόμενος για σκληρή δουλειά, καταγράφοντας τα ζητήματα και τις απόψεις των πολιτών, γιατί και εκείνοι θα αποτελέσουν μερίδιο των λύσεων, οι απόψεις τους, αυτά που θα προτείνουν, όπως ο ίδιος έχει πει. Κρατάω μεταξύ όλων των υπολείπων, γιατί οι άξονες, η βασική, το πρόγραμμα του κυρίου Πτωχού, νομίζω ότι είναι ήδη γνωστό. Την παρουσία του κόσμου, Θέμε, που φαντάζομαι ότι... Νομίζω το λέει και το δείχνει και η εικόνα πίσω. Είναι πολύ θερμή αγκαλιά του κόσμου. Μιλάει από μόνο του. Για να επιστρέψουμε στα όσα εξελίχθηκαν πριν από λίγα λεπτά, λοιπόν, στην πολύ μεγάλη παρουσία του κόσμου στην απόψινή εκδήλωση για τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του Δημήτρη Πτωχού στην πόλη της Καλαμάτας, ένα μήνυμα παράστασης νίκης, θα έλεγε κανείς, Γεωργία. Πραγματικά, Θέμη, νομίζω ότι όσοι ήταν εδώ ή όσοι θα δουν και τις εικόνες, φαίνονται και με τη βοήθεια του συναδέλφου του Αλέξανδρου του Μπηγιάκη, πόσοι πολίτες είναι εδώ. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό αντιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, για ιδιαίτερο ρυθμό και πολύ σημαντικά κυρίως όσα υπόθηκαν. Να πούμε ότι προλόγησε η πολιτευτής του νομού, η κυρία Γυφταία, η οποία κάλεσε τον κύριο Πτωχό στο βήμα, στάθηκε από την πλευρά της και συνέχισε σε αυτό το κλίμα ο Δημήτρης Πτωχός για όλα όσα χρειάζεται υπολοπώνησης για την επόμενη μέρα, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, για την ανάγκη να παραμείνουν οι νέοι στον τόπο, για τις επενδύσεις, για την επόμενη μέρα στις θέσεις εργασίας που πρέπει να ανοίξουν ώστε να επιστρέψει ο κόσμος στον τόπο του. Ήταν χαρακτηριστικά όσα είπε ο ίδιος ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, όσα ανέφερε στο πλαίσιο των στόχων του, ευχαριστώντας πολύ τους πολίτες για τη στήριξή τους. Δύο μήνες γεμάτοι. Δύο μήνες έχουν συμπληρωθεί από τότε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητα, η Νέα Δημοκρατία, του Δημήτρη του Πτωχού στην Πελοπόννηση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και μία αναμέτρηση με κρίσιμα πολιτικά συμπεράσματα που θα εξαχθούν από αυτή, ειδικά στο συγκεκριμένο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία στο πλάνο, είναι και ένα ιδιαίτερο άνοιγμα που έχει γίνει. Και όσοι ξέρουν τον Δημήτρη Πτωχό ως τεχνοκράτη, ως ένα έμπειρο αυτοδιοικητικό, θα το δούμε στην πορεία, αλλά και στη διοίκηση Άνδρα, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διοικήσει, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έμπειρος και στο κομμάτι το εργασιακό του και έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα, νομίζω ότι μπορούν να κρίνουν. Στάθηκε στο όραμά του για την επόμενη μέρα και να σου πω, επειδή είναι ο κύριος Παπαστεργίου ακόμη εδώ, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στάθηκε και εκείνος είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν δώσει το δικό του στίγμα στην αυτοδιοίκηση. Ήταν τα Τρίκαλα ξεκάθαρα και η ευρύτερη περιοχή ένα παράδειγμα προς μίμηση. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ανανέωσης του έδωσε αυτό το βήμα. Να πούμε ότι ο κύριος Παπαστεργίου λοιπόν στάθηκε στο κοινό του γνώρισμα, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί και οι δύο άνθρωποι της πράξης και του αποτελέσματος. Και σημείωσα κάτι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αναφέρθηκε σε αυτό λοιπόν ο Υπουργός. Στα τέσσερα όμικρον, όπως είπε, που χαρακτηρίζουν και τον Δημήτρη τον Πτωχό: όραμα, ομάδα, ορμή, όρεξη. Και τον κάλεσε να κάνουν πολλά μαζί. Είναι και ο κύριος Σαμαράς, απευθυνόμενος και στον πρώην Πρωθυπουργό της χώρας,
τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό είπε την επόμενη μέρα, γιατί είχε αναφερθεί και στην ψηφιοποίηση και σε όλα όσα πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο γενικότερης ανανέωσης ο Δημήτρης Οπτοχός στο Υπουργείο για Σκληρή Δουλειά και σε αυτήν την κατεύθυνση. Ωραία. Μικρή ενότητα, να μας πεις, πριν από λίγα λεπτά ήμασταν και στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Μάιρας Παπαθανασοπούλου, κεντρικό μιλητή τον Αντώνη Σαμαρά. Να πούμε δύο λόγια και για αυτό. Ξεχωριστές στιγμές, πάρα πολλοί κόσμος και ιδιαίτερα μηνύματα. Έτσι. Προφανώς και εκεί είχε πάρα πολύ κόσμο. Μία έκπληξη σου επιφυλάσσω και στους τηλεθεατές για αύριο για το ρεπορτάζ. Έχουμε μία δήλωση του Δημήτρη του Δράκου σε ό,τι αφορά στον Δημήτρη τον Πτωχό. Ο πρώην πρόεδρος της ΕΝΑΕ, διεκδικητής από τους έμπειρους αυτοδιοικητικούς άνδρες, ήταν και στην παρουσίαση, ήταν όλοι στην παρουσίαση και πάρα πολλοί κόσμος φυσικά για ένα βιβλίο πραγματικά ξεχωριστό, Θέμη, που έχει να κάνει με κομμάτια της ιστορίας που ο Αντώνης Σαμαράς με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο φώτισε και σε ό,τι έχει να κάνει με τη χώρα μας. Ήταν ξεχωριστά τα μηνύματα και από την συγγραφέα, μια πολύ γνωστή και αγαπημένη συγγραφέα, η οποία έγινε γνωστή αρχικά από το Ιούδας Φιλούς Υπέροχα, όμως είναι βαθιά πολιτικό. Έχει γράψει λοιπόν αυτό το βιβλίο που έχει και αναφορές στην ιστορία και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και στο ψυχρό πόλεμο και σε όλα όσα διαδραματίστηκαν τότε, αλλά και στο κοινωνικό κομμάτι και κυρίως στα άτομα με αναπηρίες. Έχει μιλήσει και ίδια για τα δικά της ζητήματα και είναι ξεχωριστά όσα ανέφερε με επίκαιρες διαστάσεις και αποχρώσεις ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας Αντώνης Σαμαράς. Ευχαριστούμε τη Γεωργία Αναγκαστοπούλου.